Πάμε τώρα στην συνέχεια αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης στη Λέσβο με το 13χρονο κορίτσι που κατήγγειλε το βιασμό του και που έκανε και απόπειρα αυτοκτονίας. Θυμίζω ότι το κορίτσι καταγγέλει ότι στις αρχές Αυγούστου συναντιέται με έναν 20χρονο και έναν 22χρονο. Τον 22χρονο είχε γνωρίσει διαδικτυακά, ο 20χρονος εμφανίστηκε χωρίς να τον ξέρει και όπως καταγγέλει το κορίτσι, το βάζουν σε ένα αυτοκίνητο, το βιάζουν και στη συνέχεια βιντεοσκοπούν την πράξη τους και αρχίζουν να διακινούν και το βίντεο. Το κορίτσι ντροπιασμένο κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και πια στο νοσοκομείο όταν οι γιατροί το σώζουν, λέει και στην αστυνομία το τι έχει συμβεί. Η πλευρά των δύο απορρίπτει τις κατηγορίες, λέει ότι τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει και περιμένουμε να δούμε τη στάση της αστυνομίας που ακόμα δεν έχουμε άσκηση δίωξης. Πάμε πρώτα να δούμε το βίντεο. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας έχει μπει το βίντεο της φρίκης που όπως καταγγέλλεται δείχνει τη 14χρονη να πέφτει θύμα βιασμού, με τις αρχές να εστιάζουν στα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν εμπλοκή και άρα ποινική ευθύνη. Ότι υπάρχει το βίντεο, υπάρχει. Ποιος είναι, τι είναι, τι ακριβώς έχει γίνει, ποιος το έχει τραβήξει, να το πω έτσι απλά. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Οι δύο νεαροί άνδρες 21 και 22 ετών αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή, τονίζοντας μάλιστα πως ακόμα δεν έχουν κληθεί από τις αρχές. Την ίδια ώρα το 14χρονο κορίτσι δεν είναι σε θέση να δώσει συμπληρωματική κατάθεση εξαιτίας της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης. Η μικρή αρνείται να αναπαράξει το περιεχόμενο της κατάθεσής της. Είναι σε μια σύγχυση πραγματικά ψυχολογική. Είναι σε μια καλύτερη, θα έλεγα, κατάρρευση. Πρόκειται για ένα παιδί, μια μαθήτρια πρώτης γυμνασίου που στην τρυφερή ηλικία των 14 έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Δεν είχε μιλήσει σε κανέναν για το τι της είχε συμβεί και ξαφνικά ένα πρωί η μητέρα της την βρήκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μετά την κατάποση 11 χαπιών. Τη βλέπω κάτω στο πάτωμα να κοιμάται, αλλά πολύ βαριά. Έπιασα την κουνούσα, δεν ξυπνούσε. Μουρμούριζε, τα έλεγε μπερδεμένα. Εγώ είχα κάτι χάπια δικά μου. Πριν καιρό έπαιρνα για μένα μια αγωγή, έπαιρνα για κρίσεις πανικού. Αυτά τα χάπια ναρκώνουν. Το κορίτσι πήρε 11 με 12 χάπια. Το ανήλικο κορίτσι επιχείρησε να κάνει κακό στον εαυτό της μόλις έμαθε για τη διαρροή του βίντεο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πλήση στομάχου και μόλις διέφυγε το κίνδυνο, αποκάλυψε τα πάντα στους γονείς της. Το παιδί μου είπε ότι μπήκε σε ένα αυτοκίνητο. Ήξερα, λέω, ότι θα με πάνε μια βόλτα. Δεν ήξερα ότι θα γίνουν τα πράγματα ολοκληρωμένα όλα. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο. Ντρέπεται να πάει και στο σχολείο. Σήμερα δεν έχει πάει στο σχολείο. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει, οι δύο άνδρες την έπεισαν να μπει στο αμάξι και την οδήγησαν σε μια ερημική τοποθεσία. Εκεί, όπως υποστήριξε, την βίασαν και βιντεοσκόπησαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Δεν έχει καμιά σχέση. Πουθενά. Και ούτε έχει κινητό βίντεο, ούτε τίποτα. Αφού το ψάξει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει τίποτα. Αναφορά για την υπόθεση της 14χρονης είχε δεχτεί και το χαμόγελο του παιδιού, με την καταγγελία ωστόσο να μην αφορά τον βιασμό, αλλά τις κακοποιητικές συμπεριφορές που φέρεται να υπήρχαν μέσα στο σπίτι της ανήλικης. 13χρονη ζούσε μια δύσκολη κατάσταση, μια ένταση στο σπίτι. Μας είχαν αναφέρει λοιπόν για κακοποιητική συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια. Έγιναν αναφορές για συγκεκριμένα περιστατικά. Η κακοποίηση σωματικής και λεκτικής, τα οποία ζούσε το παιδί μέσα στην οικογένεια. Το χαμόγελο τότε είχε ενημερώσει την εισαγγελία ανηλίκων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την πορεία των ερευνών. Πλέον η προσοχή όλων επικεντρώνεται στην απίστευτη καταγγελία της 14χρονης, που φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από δύο ενήλικες άντρες. Το θέμα το έχει ψάξει πολύ ο Γιάννης Συνάνης. Γιάννη, τι νεότερο έχεις? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι όπως καταλαβαίνεις και εσύ, το ότι δύσκολα διαρρέουν οι πληροφορίες, η εισαγγελία με τη λύση το χειρίζεται πάρα πολύ λεπτομερέστατα, αλλά και βεβαίως με διακριτικά. Κάθε διακριτικά, μπράβο, όπως ακριβώς το είπες, και ενώ στα χέρια τους εισαγγελίες του φάκελου έχει μέσα τα βίντεο, έχει την ιατροδικαστική έκθεση, έχει τις καταθέσεις από τους γονείς του παιδιού εν τούτης, μέχρι και αυτήν ώρα που μιλάμε δεν έχει πάρει μια απόφαση. Δηλαδή αν θα απαγγείλει κάποιες κατηγορίες ή όχι, όπως καταλαβαίνεις είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Μέχρι και πριν λίγη ώρα οι δικηγόροι και των δύο πλευρών ήταν στο δικαστικό μέγαρο με την λύση, περιμένοντας μήπως υπάρξει κάποια εξέλιξη, κάποια απόφαση του εισαγγελέα, η οποία μέχρι και πριν λίγη ώρα, όπως σας είπα, μάλιστα, δεν είχε πάρει.
Λοιπόν, άρα πάμε τότε σε έναν από αυτούς τους δικηγόρους που μας λέει ο Γιάννης. Και είναι ο κύριος Κουφέλλος. Είναι ο δικηγόρος του ενός από τους δύο που καταγγέλει. Το κορίτσι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουφέλλα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Εσείς εκπροσωπείτε τον έναν εκ των δύο. Ακριβώς. Το ξέρουμε, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Τι λέει όμως ότι έγινε με το κορίτσι, ήταν όντως αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε, κύριε Βαγγελάτο, όπως είπε και ο κύριος Συνάνης, εμείς πριν από μία ώρα λάβαμε ακριβώς κλήση για προκαταρκτική εξέταση. Που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε δει τη δικογραφία, δεν έχουμε δει τι έχει καταθέσει το κορίτσι. Αν υπάρχει αυτό το βίντεο μέσα στα στοιχεία, τέλος πάντων, της δικογραφίας, και περιμένουμε αύριο το πρωί να πάμε το παραλάβουμε από την υποδιέθεση ασφαλείας Μυτιλίνης. Το αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί όλο αυτό, επειδή άκουσα το ρεπορτάζ σας και επειδή ξέρω ότι είναι μια πολύ έγκυρη δικιά σας δημοσιογραφική, τουλάχιστον ομάδα αλλά και εκπομπή, θα ήθελα λίγο να περιμένουμε για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν, γιατί τουλάχιστον από πλευρά του εντολέ μου δεν είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Να ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Θα μας απαντήσετε ό,τι θέλετε. Καταλαβαίνω, έχετε και την υπερασπιστική σας τακτική. Αν ασκηθεί κατηγορία, γιατί η υπεράσπιση είναι για τον κατηγορούμενο, ακόμα προκατακτική εξέταση έχουμε. Το κορίτσι αυτό, ο δικός σας εντολές, το έχει συναντήσει, το έχει δει? Κοιτάξτε, είναι ένα χωριό μικρό. Μικρό με την έννοια, δηλαδή υπάρχει. Δεν χρειάζεται να πούμε κανένα στοιχείο. Ούτε ποιο είναι το χωριό, ούτε η οικογένεια. Δεν είναι σε γνώση μας τα στοιχεία, αλλά επίτηδες δεν έχουμε πει όχι το όνομα του χωριού, ούτε τίποτα που να προδίδει την ταυτότητα κανενός. Ακριβώς. Άρα, το κορίτσι, ο εντολέας σας το συνάντησε ή όχι? Αυτό, γι' αυτό σας το λέω, επειδή είμαστε ακόμα ούτε καν στην προδικασία, γιατί ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή το μελετάει πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που τουλάχιστον ακούγονται, γιατί εμείς δεν τα έχουμε διαβάσει καν. Δεν ξέρουμε καν τι έχει καταθέσει. Κύριε Κουφέλλα, μου ελάτε τώρα. Δεν ξέρουμε καν γιατί κατηγορούμαστε. Αν το συνάντησε ή όχι, σας το έχει πει, δεν χρειάζεται να δείτε. Σε ένα χωριό μέσα, κύριε Βαγγελάτο, να σου πω κάτι. Σε ένα χωριό μέσα είναι δυνατόν να μην το συναντάς τον άλλον? Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχεις κοινωνική σωνιοστροφή? Το να με κατηγορείς ότι με πήρες δια της βίας και πήγες και με βίασες, από το να συναντιόμαστε στον δρόμο και να μιλάμε. Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Βίντεο υπάρχει. Γι' αυτό σας το λέω. Είναι λίγο πρόημα και επειδή ο δικός σας ο εντολέας, αλλά τουλάχιστον για τον εντολέα μου. Σας λέει ότι υπάρχει κάποιο βίντεο, ξέρει για ύπαρξη βίντεο? Όχι, δεν το γνωρίζει καθόλου. Δεν το γνωρίζει. Δεν έχει καμία εικόνα σε αυτό το πράγμα. Το πληροφορηθήκαμε αυτό το βίντεο, πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Και θέλω να πάω, αυτό θέλω να σας πω. Αύριο το πρωί θα παραλάβουμε τα στοιχεία όπως μας το είπατε. Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει το βίντεο. Θα περιμένουμε να το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουφέλλα. Θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Είναι μια ιστορία λεπτή, είναι ακόμα σε κρεμότητα και γι' αυτό το είπα και πριν. Όπως και επιβάλλεται ούτως ή άλλως, δεν έχουμε δημοσιοποιήσει κανένα στοιχείο πέραν του ότι έχει γίνει κάπου στην Μυτιλίνη. Το διαγωνισμό μας.